Περίπου 2.000 μετανάστες προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα της Λευκορωσίας και να εισέλθουν στην πολωνική επικράτεια. Στόχος τους να καταφέρουν να φτάσουν στη Γερμανία και να ζητήσουν άσυλο. Η Πολωνία αρνείται να επιτρέψει την είσοδό του στη χώρα. Τα σύνορα φιλούν περίπου 15.000 στρατιώτες. Οι μετανάστες ζητούν βοήθεια λέγοντας ότι τους έχει τελειώσει το φαγητό και τα είδη πρώτης ανάγκης. We get visa and we come to Belarus. Yeah, but where did you get the visa? In Turkey. For one visa, 2,600 dollars. It is for visa, for hotel. And for, health, our health. Η μεταναστευτική κρίση κορυφώνεται ανοίγοντας νέο κύκλο επιθετικών δηλώσεων και απειλών. Με τη Βαρσοβία να ασφικτεί, μην μπορώντας να ελέγξει την κατάσταση στα σύνορά της, ο Πρωθυπουργός επιτίθεται κατά μέτωπο στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο θεωρεί εγκέφαλο πίσω από το κύμα μεταναστών. Το właśnie ten ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę. I ten mocodawca jest w Moskwie. Тим мочодавцем є президент Путін. Гібридна війна. І ви, мерзавці, безумці, хочете, щоб я вас захищав від мігрантів в тому числі? Και όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τη Λευκορωσία ότι ενθαρρύνει τους μετανάστες να περάσουν στην Ευρώπη από τα σύνορά της, ο Σαρλ Μισελ κάνει για πρώτη φορά λόγο για χρηματοδότηση ενός φράχτη που θα προστατέψει τα ευρωπαϊκά σύνορα από την εξωτερική απειλή. Недружественные действия против наших стран не могут и не должны оставаться без консолидированного ответа.